Για τον Μασένα, το σημάδι του Λεβέντης. Μασένα κερδίζει. Θέλει να βάλει κάτω, ανοίγει μπροστά το γύρισμα. Στην άδεια εστία σώζει σε κόρνερ ο Ξενοδόχοφ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, την χάνει. Έρχεται ο Αναστασόπουλος. Για το Μαρουκάκι, offside, δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει γκολ, σηκώθηκε η σημαία. Μουκτάρι στο Μασένα, κενά η κόντρα επίδεση. Μασένα έχει χώρο, ο Βραζιλιάνος στο σουτ. Συρτό, δοκάρι στην επαναφορά. Πάλι απόκρουση από τον Νικολακάκη. Τεράστια ευκαιρία για την Καλυθέα. Απίστευτη. Το δοκάρι από τον Μασένα και στη συνέχεια χάνει τη δεύτερη ευκαιρία ο Μπέλης. Δείτε ξανά εδώ τι έχασε η Καλυθέα. Μασένα ζυγίζει το πόδι του πολύ δυνατά, στο δοκάρι σταματάει η μπάλα και στην επαναφορά ο Μπέλης αστοχεί ή αν θέλει ο Νικολακάκης τον κόβει. Δοκάρι είναι και τη δεύτερη φορά, δύο δοκάρια, διπλό δοκάρι. Είδε τον Μπάτο να κινείται σε ελεύθερο χώρο, ανεβαίνει λοιπόν και στην κορυφή κόβει ο Μαρουκάκης. Πάτο, η τρίπλα. Δεν υπάρχει τίποτα, ζητάει φράγμα ο Πάτο, μπάλα είναι out. Αυτή είναι η φάση. Η αλήθεια είναι ότι ο Πίκολο είναι σταματημένος στη θέση του. Το γύρισμα σου, το Ξενοδόχοφ σώζει σε corner. Πάλι ο Ξενοδόχοφ είναι εκεί. Μονιάκης, Ναγιάρ. Η σέντρα δυνατή, ο Μαρουκάκης δεν μπορεί, μπάλα περνάει στην άλλη πλευρά. Ξανά η ΑΕΛ. Κάτω η μπάλα, σέντρα του Ουρτάδο, μπάλα απομακρύνεται, στρώνεται στον Κοντοχρήστο. Έχει χώρο, το σουτ δυνατό, out. Με τις τρίπλες κρατάει, κόβει ο Τεγούσης. Λάθος, παίρνει ο Κουτσιανικούλης να μπει στην περιοχή. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάριο, Πάτο την κεφαλιά, γκολ. 0-1 από τον Πάτο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Εκεί που κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ότι θα πήγαιναν στα αποδυτήρια ισόπαλες οι δύο ομάδες, ο Κουτσιανικούλης από το λάθος της άμυνας δημιουργεί και ο Πάτο γίνεται εκτελεστής. 0-1 λοιπόν με τη συμπλήρωση των καθυστερήσεων στο El Paso. 0-1, δείτε ξανά ο Κουτσιανικούλης με όλη του την άνεση, ο Πάτο αφύλακτο στο δεύτερο δοκάρι, δυνατή κεφαλιά στην άλλη γωνία και 0-1 για την ΑΕΛ. Τις ευκαιρίες τις είχε η Καλυθέα στο πρώτο ημίχρονο και να που ο νόμος αυτός, ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, εφαρμόστηκε και πάλι. Φράγκος την παίρνει, τη βάζει κάτω, έχει τρεις αντιπάλους, αλλάζει για τον Μπέλη, τον βγάζει μόνο. Το κοντρόλ του δεν είναι πολύ καλό, δεν μπορεί ο Μασένα. Για να δούμε, κίτρινη κάρτα στον Μπέλη για θέατρο. Εδώ ο Μπέλης παίρνει την μπάλα, δεν υπάρχει τίποτα φυσικά. Η εκτέλεση προς τον Λουκάνοβιτς, η κεφαλιά, ο Λεβέντ σε θέση βολή στο σουτ, την μπάλα, out, ξυστά από το δοκάρι. It's very important for me to win this goal. I'm very happy because we training very hard and this game is very important for us to take the 3 points. Okay, thank you very much. Good luck and continue. Thank you. Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας το να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης και είμαι πολύ χαρούμενος το ότι σκόραρα και κατάφερα να βοηθήσει την ομάδα μου να πάρει αυτό το τρίποντο για τη συνέχεια. Έτσι έγινε.